Ψήφιζε σε λίγη ώρα, μετά από τρεις ημέρες έντασης, αντεγκλήσεων και υψηλών τόνων, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το χαρακτήρισε ριζική τομή στην ελληνική εκπαίδευση και στη συνέχεια επιτέθηκε σφοδρά τόσο στο Στεφάνο Κασελάκη, λέγοντας ότι ο ίδιος σπούδασε σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο και τώρα καταψηφίζει το νομοσχέδιο, και στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας χαρακτηριστικά: δεν μπορούμε να σας παρακολουθήσουμε από τις πυρουέτες σας την ίδια ώρα έξω από τη Βουλή, φοιτητικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις πραγματοποιούσαν συλλαλητήριο, ενώ δεν έλειψαν και σοβαρά επεισόδια με συγκρούσεις των διαδηλωτών με την αστυνομία, με μολότοφ χημικά και τραυματίες. Την ίδια ώρα, στα ύψη ανέβασε το πολιτικό θερμόμετρο η φράση του Δημήτρη Κουτσούμπα ότι στις σκανδιναβικές χώρες η επιβολή των διδάκτρων ανάγκασε φοιτήτριες να αναζητήσουν sugar daddies. Ο κ. Κουτσούμπας δέχτηκε τα πειρά όλων των κομμάτων, όμως επανήλθε, επιμένοντας με βουλευτές του ΚΚΕ να υποστηρίζουν τη δήλωσή του, ανάμεσά τους και η Αλέκα Παπαρίγα. Θα τα δούμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Πάμε στις συνδέσεις μας. Δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης, Παναγιώτη Τζανετάτο στη Βουλή, Βελίκα Καραβάλη Σιουμάριος Κωνσταντινίδη στο συλλαλητήριο και Κατερίνα Νόντα στο Πειραιά. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη σφοδρή κόντρα στη Βουλή. Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση που αντιδρά στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, καταλογίζοντας τους πολιτικούς του αντιπάλους μικροκομματικές σκοπιμότητες και αγγυλώσεις του παρελθόντος. Καθαρά και μοντέρνα κτίρια, με εργαστήρια και βιβλιοθήκες αντί για στέκια κουκουλοφόρων, με χώρους όπου επιτέλους κατάληψη θα κάνει μόνο η γνώση, η ελευθερία και ο πολιτισμός. Αυτή τη σύγκριση τρέμεται που κάνατε καριέρες στα αμφιθέατρα, έχοντας μάθει να θεωρείτε κάποιες σχολές τσιφλίκια σας. Γι' αυτό δεν σας αρέσει η σύγκριση. Για εξυπηρέτηση φιλικών συμφερόντων στην κυβέρνηση έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, για να επιβεβαιώσει τον κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ιδιωτικών ιδρυμάτων που ήδη έχουν ανοίξει στη χώρα, αναφέρθηκε και σε γνωστό φαντ που ελέγχει ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια, όπως το Μετροπόλιταν, τμήμα του οποίου μάλιστα λειτουργούσε χωρίς άδεια. Θέλετε να μου πείτε εσείς ότι το CVC, το φαντ δηλαδή, που φέρετε ότι είναι πίσω από το σχέδιο ίδρυσης ιατρικής σχολής στην Αθήνα, το φαντ το οποίο έχει αγοράσει 6 ιδιωτικές κλινικές μεγαθύρια, το φαντ που έχει αγοράσει το 10% της ΔΕΗ, είναι μη κερδοσκοπικό. Μας κοροϊδεύετε? Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει κατά της αναθεώρησης του συντάγματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εκφράζει την αμφιβολία του, αν αυτό το πιστεύει και ο κύριος Κασελάκης, που σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια με υποτροφία. Αν ερχόταν το University of Pennsylvania να φτιάξει παράρτημα στην Ελλάδα, θα έλεγε όχι, να μην γίνει αυτό, σε αυτό το οποίο σπούδασε ο ίδιος. Μα πώς υποκρισία πια. Καλά να τα λέει ο κύριος Τσίπρας που σπούδασε στο Μετσόβιο, αλλά να τα λέει και ο κύριος Κασελάκης. Μισάβηκα αρκετά. Και φαντάζομαι ότι ο ίδιος άλλες σκέψεις είχε, αλλά με το που βούτυξε στο μικρό κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, τι να κάνει ο άνθρωπος, προσαρμόστηκε, δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Στο εξωτερικό, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, με τεράστια κεφάλαια και ένα πάρα πολύ αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο. Δεν είναι αυτή η αντισυνταγματική μπίζνα που στείνει η Νέα Δημοκρατία με πανεπιστήμια σούπερ μάρκετ που δίνουν πτυχία franchise? Η Νέα Δημοκρατία ουδέποτε μέχρι τώρα δεν διανοήθηκε να νομοθετήσει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δίχως αναθεώρηση του συντάγματος, σχολιάζει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, προεξοφλώντας ότι η μεταρρύθμιση Μητσοτάκη δεν θα ευδοκιμήσει. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί σήμερα μία αντιδραστική ρεβάνς. Σήμερα ανακάλυψαν ότι το Σύνταγμα δεν αποτελεί εμπόδιο. Προφανώς όχι. Πρόκειται για άλλη μία ευκαιρία κερδοσκοπίας μετέρων συμφερόντων. Σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε μεταξύ κυβέρνηση και Πασόκ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κατηγορεί τον Νίκο Ανδρουλάκη για κυβιστήσεις στο θέμα των πανεπιστημίων. Θα στηρίξουμε όσα άρθρα θεωρούμε ότι βρίσκονται προς τη θετική κατεύθυνση ενίσχυσης του Δημοσίου Πανεπιστημίου. ΣΥΡΙΖΑ θέλετε? Δεν θέλετε συνένεση όταν είστε υπηρέντες ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, ιδρύοντας αυτά τα παραρτήματα εις βάρος του συμφέροντος των Ελλήνων μαθητών? Συμφωνείτε, δεσμεύεστε εδώ πέρα ρητά και κατηγορηματικά ότι θα αναθεωρήσετε το άρθρο 16, γιατί αυτά είχε πει και ο Γιώργος Παπανδρέου και μετά έκανε άλλη κολοτούμπα? Αυτοί που είναι σήμερα υπουργοί σας και τότε στελέχη μας και σήμερα διαγωνίζονται ποιος είναι ο γνησιότερος εκπρόσωπος του εσωτερικού γενιτσαρικού τάγματος της Νέας Δημοκρατίας, ξεχάσανε τι λέγανε 20 χρόνια. Πάγια πρακτική των Σουλτάνων είναι η πειθαρχία.
και η άσκηση κομματικής πειθαρχίας από μεριάς συγκεκριμένου κόμματος στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία για να μπορέσει να συγκρατήσει την εσωτερική του διαφωνία και τη διαφωνία που υπάρχει σε επίπεδο στελεχών του σήμερα είναι η χαρακτηριστικότερη όλων. Το κάνετε όλο και πιο εύκολο στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είπατε ότι συμφωνείτε με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η παιδεία. Αυτή είναι η πρόταση της ελληνικής λύσης. Όλοι να μπαίνουν στα πανεπιστήμια και να υπάρχει εκεί η σφραγίδα διηλύσεως. Το απογείωσε στην ομιλία του. Πάλι μίλησε για μπαχαλάκηδες, για κουκουλοφόρους. Το εχθρεύεστε και το απεχθάνεστε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Το επόμενο βήμα της κυβέρνησης θα είναι να επιχορηγεί με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα ιδιωτικά αυτά κολέγια μέσω π.χ. του Ταμείου Ανάκαμψης. Ανοίγετε την κεκρόπορτα για την ιδιωτικοποίηση κάθε δημόσια δομή και κάθε κρατική οντότητα. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για όλα τα άρθρα του νομοσχεδίου σε μια προσπάθεια να στριμώξει την αντιπολίτευση. Λοιπόν, είμαστε συνδεδεμένοι με τη Βουλή. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο. Ο Παναγιώτης Ζανετάτος παρακολουθεί τις διαδικασίες. Παναγιώτη, πώς εξελίσσεται μέχρι αυτή την ώρα? Λοιπόν, Κατερίνα, σιγά σιγά βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση και την κορύφωση της διαδικασίας με την ονομαστική ψηφοφορία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σε περίπου 40 λεπτά. Λίγο πολύ, οι τοποθετήσεις των κομμάτων είναι σαφώς προσδιορισμένες, καθώς στην επί της αρχής ψηφοφορίας το νομοσχέδιο αναμένεται να λάβει γύρω στους 159 βουλευτές, τους 158 της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αλλά και την ψήφο του ανεξάρτητου βουλευτή, του κυρίου Κατσιβαρδά, ο οποίος δήλωσε χθες ότι θα στηρίξει το νομοσχέδιο. Ωστόσο, να σου πω ότι από εκεί και πέρα, επειδή το άρθρο διαθέτει 205 περίπου άρθρα, το νομοσχέδιο, 205 άρθρα, από τα οποία τα 185 αφορούν στη λειτουργία του Δημοσίου Πανεπιστημίου, πολλά από τα κόμματα, σχεδόν στο σύνολό τους, με εξαίρεση το ΚΚΕ και την Νίκη, θα στηρίξουν τα άρθρα του νομοσχεδίου που θεωρούν ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εκεί δηλαδή, στα επίμαχα άρθρα, θα έχουμε μια ευρύτατη συνένεση όλης της Βουλής, που θα έρθει σε αντίθεση φυσικά με το πολεμικό κλίμα το οποίο αναπτύχθηκε όλο το τριήμερο και, άμα θέλετε, ακριβώς είναι και μια πρόβα τζενεράλε για τις ευρωεκλογές. Στο μεταξύ, Παναγιώτη, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε θέση για την αναθεώρηση του άρθρου 16 όταν έρθει? Είχαμε και μια νέα κόντρα πριν λίγο για το θέμα αυτό. Έχω μπερδευτεί. Τι λέει τελικά, Παναγιώτη, για το θέμα αυτό το ΠΑΣΟΚ? Γιατί πράγματι υπήρξε έτσι ένα μπέρδεμα. Σωστά. Ο Δημήτρης Μάντζας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, δήλωσε πως για να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ την αναθεώρηση του άρθρου 16, που είναι η δυνατότητα σε μη κρατικά πανεπιστήμια να λειτουργούν κανονικά στη χώρα μας, θα πρέπει προηγουμένως να γίνει συζήτηση όχι για την αναγκαιότητα αλλαγής του άρθρου, αλλά για το περιεχόμενο του άρθρου αυτό καθ' αυτό. Υπενθυμίζουμε ότι για να γίνει αναθεώρηση χρειάζονται δύο βουλές. Η πρώτη, που είναι η προτείνουσα, που εκεί συνήθως, όχι συνήθως, έτσι προβλέπεται, προσδιορίζεται το περιεχόμενο των άρθρων, ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν, και στη μεθεπόμενη Βουλή, στη Βουλή δηλαδή που θα προκύψει μετά τις επόμενες εκλογές, ακριβώς το περιεχόμενο των ρυθμίσεων. Δηλαδή φαίνεται, έχουμε λοιπόν, νέα αλλαγή του ΠΑΣΟΚ. Είπε... Γιατί το ΠΑΣΟΚ έλεγε ως τώρα ότι εμείς δεν ψηφίζουμε αυτό το νόμο, γιατί ενώ θέλουμε συμφωνούμε, να θέλουμε να θεωρήσουμε το άρθρο 16. Τώρα λέει ότι δεν το ψηφίζουμε και ούτε να θεωρούμε το άρθρο 16. Όταν έρθει θα δούμε. Τα έχω χάσει λιγάκι, θέλω να πω. Το ΠΑΣΟΚ, Γιάννη, θεωρεί ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί την κυβέρνηση. Θεωρεί ότι η κυβέρνηση παίρνει πρωτοβουλίες που είναι σε μια κατεύθυνση που δεν μπορεί να ακολουθήσει. Και γι' αυτό είπε ο κύριος Μάντζος ότι πρώτα θα πρέπει να γνωρίζει το περιεχόμενο της αναθεώρησης, δηλαδή, για να συνενέσει. Δηλαδή θα γίνει, θέλει να μάθει το τέλος. Μετά τις εκλογές και στη δεύτερη ψηφοφορία, τότε θα πει αν θα συνενέσει ή όχι. Ακριβώς. Θα μπορούσε, γιατί και αυτό προβλέπεται συνταγματικά, το άρθρο το επίμαχο να πάρει 151 ψήφους ενδεχομένως στην προτείνουσα Βουλή, σε αυτή τη Βουλή, και να πάρει τις 180 που απαιτούνται στην επόμενη, αφού λοιπόν το πλαίσιο έχει οριοθετηθεί. Ωραία, και αφού δεν εμπιστεύετε την κυβέρνηση τώρα, γιατί δεν εμπιστευτεί μετά τις εκλογές? Γιατί ενδεχομένως να θεωρεί ότι θα υπάρχουν άλλοι πολιτικοί συσχετισμοί. Τι να σου πω, Γιάννη, αυτό ενδεχομένως θα πρέπει να το ρωτήσουμε στο ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Ναι, δεν το κατάλαβα κι εγώ. Λοιπόν, πάντως, για να πάμε από το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, πριν λίγο, ο Παναγιώτη, έφτασε στο γραφείο του στη Βουλή ο κ. Κασελάκης.
Ακριβώς. Ο κύριος Κασελάκης συμμετείχε, Κατερίνα, σε συνεδρίαση, έκτακτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ασχολήθηκε επί της ουσίας με εσωτερικά ζητήματα. Υπάρχουν αλλαγές στο κόμμα που έπρεπε να επικυρωθούν προκειμένου να αρχίσουν να ισχύουν, όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση του Θάνου Μωραΐτη στη θέση του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας ή του κυρίου Σαρακιώτη στη θέση του υπερσυντονιστή της ΕΠΕΚΕ. Ωστόσο, να σου πω ότι η είδηση που βγήκε είναι ότι ο κύριος Κασελάκης επιβεβαίωσε πως στις 15 του Μάρτη, σε λίγες μέρες δηλαδή, θα μπει στο στρατό. Ακριβώς, θα φορέσει τα χακί. Επίσης, να σου πω ότι μίλησε σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες. Πεζικό δεν πάει. Πεζικό δεν το ξέρω. Θα σου πω ψέματα. Πού πάει, στη Σπάρτη δεν πάει. Θα σου πω ψέματα, Γιάννη, δεν ξέρω. Μάλιστα. Στη Σπάρτη νομίζω ότι πάει. Και εγώ αυτό πρέπει να είναι εφοδιασμού μεταφορών. ΣΕΜ νομίζω ότι λέγεται αυτό το κέντρο. Για 15 μέρες ακριβώς, και να σας πω ότι μιλώντας αργότερα σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, είπε ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης αφορά μόνο business. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι χρειάζονται αλλαγές στη δημόσια παιδεία. Λοιπόν, θα σε δούμε και σε λίγο, Παναγιώτη, γιατί στη Βουλή υπήρξε και πολύ μεγάλη ένταση για την φράση του κ. Κουτσούμπα περί Sugar Daddy. Θα τα δούμε στη συνέχεια του δελτίου μας. Συνέχεια δόθηκε λοιπόν στη Βουλή μετά το σάλο που προκλήθηκε από την συγκεκριμένη φράση, ότι δηλαδή με την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων τα κορίτσια θα αναγκαστούν να βρουν sugar daddies, δηλαδή άντρες για να τους πληρώνουν τα δίδακτρα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ επανήλθε σήμερα καταθέτοντας σχετικά site από το εξωτερικό. Για παράδειγμα, σεξισμό κατηγόρησε τον κύριο Κουτσούμπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Σοφιανός, το προχώρησε λέγοντας ότι το 30% των Σουηδέζων φοιτητριών είναι σε πλατφόρμες εκπόρνευσης. Στη δήλωση του Δημήτρη Κουτσούμπα στήριξε και η Αλέκα Παπαρίγα. Η αναφορά του Δημήτρη Κουτσούμπα για sugar daddy, στους οποίους θα στραφούν οι φοιτήτριες για να πληρώσουν τα διδακτρά τους, προκάλεσε για δεύτερη ημέρα ένταση στη Βουλή κάτι συζήτηση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος επανήλθε σήμερα, καταθέτοντας μάλιστα στην Ολομέλεια ιστοσελίδες από το εξωτερικό που διαφημίζουν τέτοιες υπηρεσίες. Η μία από τη Σουηδία, η άλλη από τη Δανία. Τις βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Τις βλέπετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Κυρία Γιανακοπούλου, παρακαλώ. Κυρία Γιανακοπούλου, παρακαλώ. Καταθέτω παρακαλώ. Στα πρακτικά. Αυτούς τους αλητήριους εμπόρους λευκής σαρκός καταγγείλαμε. Και όχι φυσικά τις γυναίκες θύματα της εκμετάλλευσης. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τον Δημήτρη Κουτσούμπα να ζητήσει συγγνώμη και χαρακτήρισε το Κομμουνιστικό Κόμμα αναχρονιστικό. Για την απαράδεκτη σεξιστική τοποθέτησή σας, η οποία αποδεικνύει ότι τελικά το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει η πιο αναχρονιστική δύναμη εντός αυτής της αίθουσας. Και μην σπεύσετε πάλι να μας κατηγορήσετε για αντικομμουνισμό κάθε φορά που αναδεικνύουμε τις προκαταλήψεις σας. Είναι τιμή για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Δεν ξέρω, όπως διάβασα, νεύστοχη παρατήρηση ενός δημοσιογράφου, δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι οι γυναίκες που δεν έχουν χρήματα για κάτι που το επιθυμούν εκδίδονται. Ίσως φαντασιώνεστε την Ελλάδα ως κομμουνιστική χώρα, διότι αλλού συνέβαιναν αυτά. Αλλά ευτυχώς για όλους μας τα ζητήματα αυτά τα έχει λύσει η ιστορία. ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσαν επίσης σκληρή κριτική στον Δημήτρη Κουτσούμπα. Η χθεσινή αναφορά του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ήταν σε απόλυτη αντίθεση με την παράδοση του κομμουνιστικού κινήματος και ταυτόχρονα αντίστοιχη με το νόημα της σημερινής μέρας. Αλλά οφείλω επίσης να πω ότι καταδικάζοντας τα στερεότυπα που αναπαράγαγε ο κύριος Κουτσούμπας, οφείλω να καταδικάσω και τα στερεότυπα για τις ανατολικές χώρες που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα. Η διαρκής προσπάθεια να βρίσκονται ατάκες είτε για το TikTok είτε για το Λούμπεν, δυστυχώς δεν περιμέναμε ότι θα σας οδηγήσει σε τέτοιες εκφράσεις, το περιεχόμενο των οποίων ξεφεύγει πέρα από κάθε όριο. Η πρώην Γενική Γραμματέας του Κόμματος, Αλέκα Παπαρίγα, με ανακοίνωσή της, στάθηκε στο πλευρό του Δημήτρη Κουτσούμπα. Εδώ και χρόνια, σε διάφορες χώρες του κόσμου, ολόκληρες εταιρείες με αντίστοιχες πλατφόρμες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν φοιτήτριες και φοιτητές που προσπαθούν να αποπληρώσουν τα δάνεια για τις σπουδές τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όσοι προσπαθούν να την κρύψουν κάτω από το χαλί είναι το λιγότερο υποκριτές. Έρευνα του 21 στη Σουηδία έδειξε ότι περίπου 30% φοιτητριών και 26% των
των φοιτητών προσφεύγουν σε τέτοιες πλατφόρμες. Οι διαφημίσεις που κατέθεσε στη Βουλή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος βρίσκονται σε χώρες του εξωτερικού και προσφέρουν σε νεαρές φοιτήτριες με οικονομικές δυσκολίες τη δυνατότητα να γνωρίσουν εύπορους όριμους άνδρες. Για να πάμε πάλι στον Παναγιώτη Τζανετάτο, διότι βεβαίως όπως είδαμε έχει προκαλέσει νέο γύρο αντιπαράθεση. Το ΚΚΕ όχι μόνο επιμένει σε αυτή την τοποθέτηση παρά τις αντιδράσεις, αλλά ο Δημήτρης Κουτσούμπας επανήλθε όπως είδαμε με νέες δηλώσεις και στο πλευρό του στάθηκε και κάτι που το συνηθίζει με δήλωσή της, αλλά είχαμε παρήγα, Παναγιώτη. Ακριβώς, Κατερίνα. Να σου πω ότι από χθες που έγινε η δήλωση, που έκανε τη δήλωση αυτή ο κύριος Κουτσούμπας, η καταδίκη από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού κόσμου είναι ξεκάθαρη. Όλα τα κόμματα, με εξαίρεση τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, έχουν βγει και έχουν καταδικάσει. Το ΚΚΕ, ωστόσο, συνεχίζει στην κριτική που ασκεί, συνεχίζει να λέει για Σούγκαρ Ντάντι και μάλιστα προς επίρρεση όλων αυτών ήρθε και η Αλέκα Παπαρίγα, η οποία επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι αυτό το οποίο λέει το ΚΚΕ είναι μια πραγματικότητα η οποία συμβαίνει στις μέρες μας. Πάντως, να διευκρινίσουμε το θέμα έτσι. Ο κύριος Κουτσούμπας, που είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, δεν έχουμε συζήτηση στη Βουλή περί πορνείας ή περί Σούγκαρ Ντάντις, έχουμε ζήτηση τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό που είπε είναι το εξής, ότι θα γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα χρειάζονται δίδακτρα, τα κορίτσια δεν θα μπορούν να πληρώσουν τα δίδακτρα και εξ αυτού του λόγου θα βγαίνουν στο κλαρί και θα παίρνουν διάφορους χορηγούς με ανταλλάγματα για να βγάλουν τα δίδακτρα. Δεν είναι αυτό το οποίο λέμε, που λέει η κυρία Παπαρίγα και ο σημερινός Κουτσούμπας, ότι ξέρετε συμβαίνουν αυτά σε άλλες χώρες. Προφανώς συμβαίνουν. Η πορνεία συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Αλλά δεν μιλάμε αυτό, μιλάμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα δίδακτρα, τα οποία θα οδηγήσουν τα κορίτσια σε πορνεία. Έτσι δεν είναι, το καταλάβατε έτσι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Λοιπόν, αυτό δεν το ανασκεύασε ο Γενικός Γραμματέας και νομίζω καλά θα έκανε να το ανασκευάσει. Γιατί το ότι υπάρχει πορνεία το ξέρουμε. Αλλά ότι οι φοιτήτρες βγαίνουν στο κλαρί επειδή έχουν δίδακτρα. Αυτό τώρα, αν μη τι άλλο. Και νομίζω και άστοχο. Δεν συζητάμε αυτό. Δεν ήταν καν γι' αυτό η συζήτηση. Και γι' αυτό, αν θες, Γιάννη, μετά ήρθαν και από την άλλη πλευρά και, και είπαν στο ΚΚΕ: εντάξει, αλλά ξεχνάτε τι γινόταν όταν κατέρευσε το μπλοκ. Αλλά και αυτό υπερβολικά, τι γινόταν στη Μόσχα, δεν αφορά. Αυτό που ακριβώς, είπε είναι εκτός συζήτησης. Γιατί αυτό που συζητάμε δεν είναι θέματα πορνείας. Συζητάμε περί ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τελεία. Απλά το επισημαίνω, επειδή σήμερα υποτίθεται μιλάμε για τη μέρα της γυναίκας. Και η μέρα της γυναίκας επίσης. Δεν είναι ωραίο να ακούγονται τέτοια πράγματα. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Τζανετάτο.